Ζάρπα Radio 89,6. Το χανιώτικο ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε αυτοί, το χανιώτικο ραδιόφωνο στους 89,6, αληθινό, αγαπημένο και όλα τα σχετικά. Και υποδέχομαι στο στούντιο και στο άλλο μικρόφωνο το Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Σημαντηράκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Σημαντηράκη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Να είστε καλά. Πώς πάμε, όλα εντάξει? Έχουμε πολλά θετικά πράγματα για τον τόπο, ναι, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Αρνητικά έχουμε ή μόνο θετικά? Αρνητικά πάντα έχουμε και γι' αυτό παλεύουμε να τα ξεπεράσουμε. Πιο πολλά ποια είναι? Τα αρνητικά παραμένουν πολλά. Σημασία, ναι, έχει τα βήματα που γίνονται και θεωρώ ότι γίνονται μεγάλα και σημαντικά βήματα για τον τόπο. Μπαράζ εμφανίσεων, συνεντεύξεων. Για να δικαιολογήσετε κάτι, το κάνετε τώρα αυτό? Το κάνουμε για ένα και μόνο λόγο, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα από τις σημαντικότερες εξελίξεις και αναφερόμαστε στην απόκτηση του στρατοπέδου Μαρκοπούλου. Είναι μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις, θετικές εξελίξεις που έχει ο τόπος μας, mm-hmm, μετά, αν θέλετε, την παραχώρηση των Αγίων Αποστόλων. Είναι 52 στρέμματα τα οποία έρχονται στους Χανιώτες, 52 στρέμματα που έχουμε την ευκαιρία όλοι να διαμορφώσουμε το δικό μας μεγάλο αστικό πάρκο, ναι, και να καλύψουμε τις ανάγκες που βλέπουμε και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν. Και το Μόνο πάρκο θα γίνει αυτό? Μόνο πάρκο. Αλλά θα έρθουμε, θα τα πούμε. Γιατί μόνο έχουμε... πάρκο. Αλλά έχουμε διαπιστώσει, κύριε Παπά, την ανάγκη, ναι, σε δημόσιο χώρο. Έχουμε δώσει αγώνες για το δημόσιο χώρο. Σας θυμίζω την απόκτηση του ακινήτου της πρώην ΑΒΕΑ με όλη την δυσκολία και την πολεμική που αναπτύχθηκε για εκεί. Έχουμε δώσει μεγάλες μάχες να μπορέσουμε να παραδώσουμε μια καλύτερη πόλη για τον τόπο μας. Μάλιστα. Θα έρθουμε σε αυτά, αλλά σε πρώτη φάση θα ήθελα να πούμε 2-3 πραγματάκια, γιατί σας κατηγορούν ότι παίρνετε μέρος στην προεκλογική εκστρατεία του Κυριάκου Μητσοτάκη με όλη αυτή την καμπάνια, με όλη αυτή το ταρατατζούμ που έγινε στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου, με όλους τους υποψήφιους βουλευτές, με όλους τους κομματικούς παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και εσείς κοντά, και εσείς από κοντά. Δεν είστε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εκτός αν γίνατε και δεν το ξέρουμε, όχι. Ασφαλώς και δεν είμαι, δεν αλλά είστε. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Μπορεί εύλογα κάποιοι να σκέφτονται και να διατυπώνουν αυτό που μόλις είπατε. Και δικαίως. Δικαίως όχι. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Ήσασταν γιατί... μέρος της φιέστας, ναι ή όχι? Καμία φιέστα. Ήταν μια γιορτή και, ναι, ήταν πραγματικά γιορτή. Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλη λέξη. Όχι βέβαια. Γιατί? Η φιέστα δεν έχει περιεχόμενο. Έχει μόνο επικοινωνία. Mm-hmm. Εδώ είχαμε συγκεκριμένο περιεχόμενο και είχαμε την παραχώρηση και την απόκτηση με καθαρό τρόπο για πρώτη φορά 52 στρεμάτων. Και θα πω όμως και το εξής. Γιατί οι προηγούμενοι τι είχαν καταφέρει, τίποτα? Οι προηγούμενοι ήταν μια άτυπη συμφωνία ότι θα συμφωνήσουμε. Και, ναι, αυτό αποτυπώνεται στα έγγραφα τα οποία θα δώσουμε. Ωραία, ας πούμε για τη γιορτή ή φιέστα, όπως θέλετε, και θα έρθουμε και σε αυτό. Θέλω λίγο να πω το εξής σε, ναι, σχέση με την εμπλοκή μου στον προεκλογικό αγώνα. Κύριε Παπά, εγώ είμαι δήμαρχος και θα διεκδικώ για τον τόπο μου με οποιοδήποτε πρωθυπουργό, με οποιαδήποτε κυβέρνηση και την τελευταία μέρα των εκλογών. Μάλιστα. Εάν οι εκλογές, λογικό μου φαίνεται, εάν οι εκλογές επιταχύνουν διαδικασίες, mm-hmm, προς το κέρδος του χανιώτικου λαού, εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε ανεξαρτήτως ποιο έχουμε απέναντι. Και ξέρετε, κύριε Παπά, μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο, θα έχουν περάσει εκλογές, θα έχουν φέρει το όποιο αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο θα έχει μείνει θα είναι το στρατόπεδο Μαρκοπούλου στους πολίτες των Χανίων. Άρα, όταν έρθει ένας πρωθυπουργός, οποιοδήποτε, και κάνει αυτή την κίνηση, ποιος δήμαρχος θα πει ότι δεν συμμετέχω? Ποιος δήμαρχος για το καλό του τόπου του δεν θα παραστεί εκεί να παραλάβει το επίσημο έγγραφο της απόκτησης του στρατοπέδου? Γι' αυτό είπα για φιέστα. Επειδή ήταν το επίσημο έγγραφο και το κουνιότανε και πέρα πόδες. Το έγγραφο, το επίσημο, αυτό το ντοσιέ τέλος πάντων που σας παρέδωσε ο Μητσοτάκης. Αλήθεια, τι λέει αυτό μέσα? Αυτό το ντοσιέ λέει το εξής, πολύ συγκεκριμένο. Ότι παραχωρείται, θα το πω όλο και αφήσουμε, ναι, να το πω. Είναι παρακαλώ, πείτε το. Παραχωρείται η χρήση 52 στρεμμάτων του στρατοπέδου Μαρκοπούλου για 6 μήνες και οι 6 μήνες θα παρατείνονται μέχρι όταν ολοκληρωθεί η εκποίηση στο Δήμο Χανίων. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Παπά, είδατε χθες μπουλντόζες μέσα στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Πήγανε για 2 ώρες και μετά φύγανε. Βεβαίως και δεν φύγανε. Τελειώσανε. Όχι, βέβαια, έχει πάρα πολύ δουλειά μέχρι να απομακρυνθούν. Αυτό που λένε με τους αμύαντους ισχύει? Δεν υπήρχαν αμύαντοι και ήταν και δημοσιογράφοι εκεί και θα μπορούσαν να έχουν δει. Ναι. Και δεν επιτρέπεται και από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι έγινε αυτό το πολύ μεγάλο βήμα και θεωρώ ότι
θα πρέπει να αφήσουμε και λίγο την γκρίνια και τη μιζέρια στην άκρη. Να καταλάβουν οι χανιώτισες και οι χανιώτες ότι εν πάση περιπτώσει κάτι κερδίσαμε. Είναι αυτή η μιζέρια που πολλές φορές νομίζω μας διακρίνει, που δεν αφήνει και τον κόσμο, δεν μας αφήνει να χαρούμε τις επιτυχίες. Και επιτυχίες δεν είναι ούτε του Δημάρχου, ούτε του Πρωθυπουργού. Οι επιτυχίες παραμένουν για τις επόμενες γενιές. Και θα του Χανιώτη Κουλάου, γιατί δεν το λέτε αυτό? Είναι ωραίο, ακούγεται καλά, του Χανιώτη Κουλάου, έτσι. Της Χανιώτικης Κοινωνίας. Της Χανιώτικης Κοινωνίας. Ναι. Πάμε τώρα στα προηγούμενα. Η λέξη λαός δεν είναι. Ναι. Ο Χανιώτικος λαός, λοιπόν, και η Χανιώτικη Κοινωνία, αν το θέλετε, όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει αγωνιστεί για αυτή την ιστορία του στρατοπεδού Μαρκοπούλου. 40 χρόνια, ναι, περίπου. Ο καθένας τώρα το βλέπει από τη μεριά του. Mm-hmm. Ο καθένας το βλέπει από τη μεριά του. Γιατί δεν, όπως σας κατηγόρησε εχθές από αυτό το μικρόφωνο που κάθεστε ο κύριος Βάμουκας, γιατί δεν προχωρήσατε τις διαδικασίες τις δικές του από εκεί που τις άφησε? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Να τι έγινε το 19, για να είμαι δίκαιος απέναντι στα γεγονότα. Το 19, κύριε Παπά, έγινε ένα σημαντικό πράγμα. Και έγινε προφανώς επί δημαρχίας του κυρίου Βάμουκα, mm-hmm, και το πιστώνω αυτό το πράγμα, μαζί με τον κύριο Σταθάκη. Εγκρίθηκε ένα ποσό για τη μετεγκατάσταση του στρατοπέδου στην Αγιά. Αυτό ήταν κάτι το ουσιαστικό. Πέρα από αυτό, στο κομμάτι της ιδιοκτησίας, της, ναι, μεταβίβασης, της παραχώρησης, οτιδήποτε, δεν έγινε τίποτα δεσμευτικό. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Παπά. Πιθανότατα επειδή άλλαξε κυβέρνηση. Όχι, όχι. Όχι, τα λάθη. Όχι, όχι. Ήταν η συμφωνία. Δεν υπήρχε περίεργη συμφωνία. Ήταν συμφωνία ότι θα συμφωνήσουμε. Και αυτό, ναι, το λόγο, κύριε Παπά. Ναι, γιατί δεν το κυνηγήσατε εσείς να γίνει συμφωνία, να γίνει πράξη? Παρά πήγατε και κάνατε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Εμείς όταν αναλάβαμε, το πρώτο, ναι, πράγμα που κάναμε είναι να πάμε να συναντήσουμε το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Για να υπερασπιστούμε την απόφαση, η οποία δήθεν υπήρχε. Εκεί απάντησε. Δήθεν? Δήθεν υπήρχε. Δηλαδή δεν υπήρχε απόφαση? Όχι, βέβαια. Αυτοί τι υπογράψανε και όταν μαζευτήκανε οι τέσσερις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βάμβουκας και ο υφυπουργός, ο κύριος Αποστολάκης, τότε Εθνικής Άμυνας. Υπογράψανε ότι θα συμφωνηθεί, ότι θα παραδοθεί, ότι θα γίνει όλη αυτή η χρήση από το Δήμο Χανίων. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ πήγα και είπα να ελάτε να το προχωρήσουμε, η απάντηση ξέρετε ποια ήταν? Ότι θα πάρει ο Δήμος το μισό από το στρατόπεδο και το άλλο μισό θα παραμείνει στρατιωτικούς. Ναι. Γι' αυτό υπήρξε και η καθυστέρηση και η εμπλοκή και χρειάστηκε στο τέλος η παρέμβαση του Πρωθυπουργού για να ξεκαθαρίσει η διαδικασία. Και επίσης και κάτι άλλο. Με τον προηγούμενο σχεδιασμό. Δηλαδή, οφείλεται στον Πρωθυπουργό ότι πήραμε τον Μαρκόπουλο? Βεβαίως και οφείλεται στον Πρωθυπουργό ότι ξεμπλόκαρε η διαδικασία και φτάσαμε σε συμφωνία. Και θα πω και κάτι άλλο. Το προηγούμενο σκεπτικό, γιατί ένα σκεπτικό ήταν, δεν ήταν δεσμευτικό. Mm-hmm. Και το λέω δυστυχώς. Μακάρι να ήταν να είχαμε τελειώσει και νωρίτερα. Ναι. Προέβλεπε μίσθωση με 80.000 ευρώ το χρόνο. Μίσθωση εκτός του οικονομικού αντικειμένου, τις 80.000, προϋποθέτει και κάτι άλλο. Οτιδήποτε κάναμε μέσω στρατόπεδο Μαρκοπούλου, θα έπρεπε να παίρνετε μία πέρκολα, ναι, ένα αναψυκτήριο, θα έπρεπε να έχουμε την έγκριση του στρατού. Και 80.000 ευρώ το χρόνο, κύριε Παπά, σε 25 χρόνια είναι περίπου τα 2 εκατομμύρια που μας κοστίζει. Εμείς τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε, αποκτούμε το στρατόπεδο Μαρκοπούλου και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανένα. Και λίγοι διαπαντός η παραχώρηση, ούτε 99 χρόνια, ούτε δόσεις, ούτε έλεγχος. Άρα έχουμε μια καλύτερη. Έχουμε μια συμφωνία, μάλλον, σε σχέση με μια υπόσχεση συμφωνίας με χειρότερους όρους. Και κάτι τελευταίο. Ναι, να το κλείσουμε. Δεν θέλω σε τόσο σημαντικά θέματα να μπαίνουμε σε αυτή τη μιζέρια. Ποιος το έκανε, γιατί το έκανε, γιατί δεν το έκανε στην ώρα του ή οτιδήποτε άλλο. Επειδή είδα τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία, και τον κύριο Παπαδογιάννη και τον κύριο Αρχοντάκη, mm-hmm, εκεί και ήταν στη Φιέστα, γιορτή όπως τη λέτε εσείς τέλος πάντων. Τον κύριο Βάμουκα τον καλέσατε? Τον κύριο Βάμουκα καλέστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου και δεν καταφέρνει να παρευρεθεί. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το κάλεσμα, έτσι όπως είχε κανονιστεί στην αρχή, ήταν να συμμετάσχω μόνο εγώ και ο Πρωθυπουργός, ναι, σε ένα κλειστό κύκλο. Σιγά μην αφήναν οι άλλοι τώρα, αφού είναι. Μετά στην πορεία είδαμε ότι ανοίγει και, ναι, πήρα εγώ τους επικεφαλείς και τους, ναι, είπα ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν θα είμαι εγώ. Εσείς δηλαδή μιλήσατε με τον κύριο Βάμβουκα? Βεβαίως και τον κάλεσα το μεσημέρι του Σαββάτου, μεσημέρι προς απόγευμα. Μάλιστα. Καθυστερημένα. Είπε θα έρθει ή όχι? Μου είπε θα το σκεφτεί, με ευχαρίστησε. Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Έτσι έγινε. Αρχικά ήταν να βρεθούμε σε κλειστό κύκλο. Μετά είδαμε ότι ανοίγει και κάλεσε εγώ τους επικεφαλείς. Μάλιστα. Επειδή ξέρω. Όσον αφορά το τυπικό κομμάτι. Ωραία. Όσον αφορά το τυπικό κομμάτι, γιατί το λέω εγώ αυτό τώρα?
Γι' αυτό είπα και φιέστα και εδώ τώρα λίγο εσείς παρεξηγήσατε και δεν έχω και πρόβλημα κιόλας. Αλλά κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε. Όταν η ουσία δεν είναι αυτή. Όχι, η ουσία είναι. Όχι, η ουσία είναι ότι είμαστε. Είναι ότι η ουσία είμαστε... γιατί στην παραχώρηση του Μαρκοπούλου έχουμε όλους τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να φωτογραφίζονται. Τον Αρχοντάκη και τον Παπαδογιάννη δίπλα, όλη τη δεξιά του νομού των Χανίων και σας στη μέση. Αυτό έχουμε. Δεν βλέπω εγώ το χανιώτικο λαό πουθενά. Βλέπω όλη την Νέα Δημοκρατία που κάνει προεκλογική εκστρατεία. Ναι, αλλά πλέον. Αλλά πώς τι δηλαδή. Αλλά πλέον ναι, το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκει στο Δήμο Χανίων. Είμαστε μέσα τα συνεργεία του Δήμου και έχουμε μία αλλαγή, κύριε Παπά. Πριν είχαμε κλειστές πόρτες, τώρα έχουμε τα συνεργεία μέσα και το διαμορφώνουν. Αυτό το αποτέλεσμα της δουλειάς που θα γίνει ανήκει στους Χανιώτες και τις Χανιώτισσες και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν κάποια βήματα. Αισθάνεστε τώρα ότι σας παγίδευσε ο Μητσοτάκης? Όχι, δεν αισθάνομαι καθόλου ότι με παγίδευσε. Επαναλαμβάνω. Ναι. Θα ήμουν εκεί και θα έκανα τα ίδια με οποιοδήποτε πρωθυπουργό για να κερδίσει ο τόπος μου. Είναι σαφές? Ναι, σαφές, ναι. Πολύ ωραία. Απλά έτσι για να είναι ο Μητσοτάκης, μου λέτε τώρα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Θα πάτε στον Τσίπρα το απόγευμα που έχει ομιλία, γιατί σας είδαμε στην ομιλία του Μητσοτάκη. Θα πάω το απόγευμα όπως θα πάω σχεδόν σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο θεσμικός μου ρόλος να τους υποδέχομαι στην πόλη μου. Μάλιστα. Δεν θέλω να πάω σε παραπολιτική και διάφορα τέτοια που κουτσομπολιά που λέγονται, που ακούγονται, δεν περνάει απαρατήρητο το ότι ευχαριστήσατε την κυρία Μπακογιάννη προσωπικά. Κύριε Παπά, είναι περίπου η ίδια συζήτηση με την προηγούμενη. Ναι. Οποιοδήποτε συμβάλλει στα θέματα του Δήμου, βγαίνω με ειλικρίνεια και αναφέρω τη βοήθειά του και τη συμβολή του. Δεν θα αισθανόταν. Η κυρία Μπακογιάννη είναι μια αξιοσέβαστη πολιτικός και δεν διαφωνώ ότι έχει κάνει πράγματα για τον νομό Χανίων, για τον Δήμο. Δεν ξέρω τι έχει κάνει για τον νομό. Ωραία. Δεν θα αισθανόταν λίγο άβολα τώρα, ας πούμε, εκεί ο Διγαλάκης και αυτός βουλευτής ότι. Καταλαβαίνετε τώρα, Δεν ξέρω, ρωτήστε τον. Αν τον ρωτήσω. Δηλαδή, ναι. Μην με βάζει τώρα στη διαδικασία. Όχι, δεν σας βάζω. Απλά έτσι κουβέντα κάνουμε. Εγώ αποδίδω τα εύσημα σε οποιονδήποτε, με τον οποιοδήποτε τρόπο συμβάλλει στις διεκδικήσεις του Δήμου Χανίων. Αυτή είναι η δουλειά μου, κύριε Παπά. Ναι. Ούτε μικροψυχίες, ούτε όμως λιβανίσματα σε πολιτικούς. Θεωρείτε ότι δεν τους λιβανίσατε τώρα? Όχι, θεωρώ ότι απέδωσα την πραγματικότητα, τουλάχιστον έτσι όπως έζησα εγώ τη συμβολή τους. Μάλιστα. Και ανεξαρτήτως κόμματος, το ίδιο θα έκανα από οποιοδήποτε κόμμα. Θα συμφωνήσω μαζί σας, θα συμφωνήσω. Ότι έχει μια λογική αυτό που λέτε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί, καταλαβαίνετε. Να σας δούμε τώρα αγκαλιά και με άλλους. Θα δούμε, μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση κιόλας. Πάμε παρακάτω, στο διατάφτα όσον αφορά το Μαρκόπουλο. Μάλιστα. Μήπως θα γίνει πάρκινγκ εκεί? Η πόλη χρειάζεται πάρκινγκ. Κάτι λέγεται για υπόγειο πάρκινγκ. Ακούστε, κύριε Παπά, δύο πράγματα και θα απαντήσω για το πάρκινγκ συγκεκριμένα. Ναι. Γιατί απασχολεί τους Χανιώτες και δικαίως. Το ζούμε καθημερινά. Ναι. Δεν ζούμε σε άλλη πόλη. Το ζούμε. Είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα καθημερινότητας των Χανιωτών. Τα 52 στρέμματα, καταρχάς, η κατεύθυνση και ο σκοπός είναι να διατηρηθεί αστικό πράσινο. Ναι. Ούτε σχολεία, ούτε κέντρα πολιτιστικά, ούτε διοικητήρια, ούτε κτίρια συνολικά, πέρα από τα κτίρια τα οποία θα υποστηρίξουν και θα κρατήσουν ζωντανό και επισκέψιμο τα 52 αυτά στρέμματα. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η αναμόρφωση σε ένα μεγάλο αστικό πάρκο χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν θα πάμε να φτιάξουμε 5 δέντρα και 2 διαδρόμους. Μήπως αυτά θα γίνει πολύ αυτά μεγάλη που, που πήρατε από τον κήπο τα έχετε φυλαγμένα για τον Μαρκόπουλο? Τα 9 δέντρα που βγάλαμε. 9 βγάλατε μόνο? Όχι μόνο, 9 βγάλαμε τελεία. 9 και τελείως. 9 και 9 που έπρεπε να φύγουν. Δεν θέλω τώρα να το πάω για το πάρκινγκ. Επειδή λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει κάποιο χρόνο και στο διάστημα αυτό, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι του στρατοπέδου Μαρκοπούλου, για λόγους ασφαλείας και για άλλους λόγους, δεν μπορεί να μπουν εύκολα και ανεξέλεγκτα πολίτες, εμείς τι λέμε, θα οριοθετήσουμε μια μικρή περιοχή να μπορέσουν να σταθμεύσουν προσωρινά αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά και ο κόσμος θα μεταφέρεται με τα δρομολόγια των λεωφορείων που έχουμε ήδη και θα ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτά τα ηλεκτρικά που πήγατε να αλλάξετε, τα σασί αυτά. Βεβαίως και τα ηλεκτρικά. Καλά ήτανε. Εξαιρετικά ήτανε. Μάλιστα. Και τα ηλεκτρικά, αλλά και σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ. Τα ηλεκτρικά θα είναι τζαμπέ.
Βεβαίως θα είναι. Το πρώτο διάστημα τουλάχιστον θα δούμε πώς θα κινηθούν το πρώτο χρόνο για να ενθαρρύνουμε. Πότε θα έρθουν αυτά? Ναι, τον Ιούλιο. Αυτό τον Ιούλιο, αυτό το 23? Ναι. Τέλη Ιουλίου. Ωραία. Άρα λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε τα αυτοκίνητα τα οποία θα σταθμεύουν εκεί και θα μεταφέρονται δωρεάν. Θα σταθμεύουν δωρεάν και θα μεταφέρονται δωρεάν στο κέντρο της πόλης. Είναι 1250 μέτρα, κύριε Παπά, η αγορά με το Μαρκόπουλο. Μπορεί κάποιος να επιλέξει τα πόδια. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα ηλεκτρικά ποδήλατα τα οποία θα τοποθετήσουμε εκεί. Άρα λοιπόν ο σκοπός ποιος είναι? Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες το πρωί που ανοίγουν τα καταστήματά τους, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι που το πρωί αναζητούν ευεξία πάρκινς, δηλαδή, ευεξία, ευκολία, όμορφη θα έλεγα, ζωή, ευκολία θα έλεγα. Μ' αρέσουν αυτά. Είναι ένα θέμα, αν σας αρέσουν, είναι θέμα τι έχει ανάγκη η πόλη. Ναι. Αν σας αρέσουν, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, βέβαια. Καμία αντίθεση. Ναι. Ναι. Θα αφήνουν λοιπόν τα αυτοκίνητα εκεί, θα κατεβαίνουν με τον τρόπο που σας εξήγησα και προσέξτε. Όταν θα γίνει η ανάπλαση και η παρέμβαση στα 52 στρέμματα, η μελέτη θα προβλέπει τους αντίστοιχους χώρους και μεγαλύτερους ως υπόγειο πάρκινγκ. Mm. Άρα λοιπόν διατηρούμε την επιφάνεια. Μην αρχίσετε και σκάβετε εκεί πάνω τώρα να πούμε, μην βρούμε τίποτα αρχαία και βρούμε τον πελά μας. Εκεί δεν έχουμε αρχαία, το γνωρίζουμε. Είναι στάνταρ. Στάνταρ δεν είναι ποτέ στα Χανιά, τώρα, αλλά πούμε, οι ενδείξεις που έχουμε από την αρχαιολογία, κύριε Παπά, είναι ότι εκεί δεν κινδυνεύουμε ή δεν συντρέχει μεγάλος κίνδυνος. Λοιπόν, τι λέω? Άρα λοιπόν, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εκεί. Ανοίγουμε το χώρο, θα μπουν αυτοκίνητα, θα εξυπηρετούνται με τον τρόπο που σας είπαμε τα λεωφορεία να κατεβαίνουν στο κέντρο και μελλοντικά όλο αυτό το πάρκινγκ θα γίνει υπόγειο. Πότε μελλοντικά, πόσο μελλοντικά? Θα ζήσουμε δηλαδή να το δούμε εμείς ή θα το δουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας? Θα ελπίζω να ζήσουμε όλοι και να είμαστε εδώ. Ναι. Αναφέρομαι σε ένα χρόνο περίπου στα 3 χρόνια. Μάλιστα. Ακούστε τώρα. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά καιρούς, τα τελευταία 40-50 χρόνια όπως αναφέρετε και εσείς, δεν παίζουν κανένα ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία? Αυτές οι αποφάσεις υλοποιήθηκαν και γι' αυτό το λόγο, κύριε Παπά, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Μου λένε πολύ, γιατί δεν πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο η συγκεκριμένη απόφαση? Θα πω γιατί. Η συγκεκριμένη απόφαση, όποιος τη διαβάσει, είναι απόφαση από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, που είναι ο ιδιοκτήτης του χώρου, να παραχωρήσει δωρεάν, και δεν ήταν εξ αρχής δωρεάν, να παραχωρήσει δωρεάν το χώρο αυτό μέχρι να γίνουν τα συμβόλαια. Αυτή λοιπόν η απόφαση παραχώρησης έγινε από το ΤΕΘΑ. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, στη βάση των αποφάσεων που έχει λάβει στο παρελθόν, το έχει ζητήσει εκατοντάδες φορές. Δεν έχει πει για πάρκινγκ το Δημοτικό Συμβούλιο όμως. Δεν έχει πει για πάρκινγκ, αλλά το πάρκινγκ είναι μια διαδικασία μέχρι να φτάσουμε στη διαμόρφωση του χώρου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ανοίξουμε εύκολα. Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, το έχετε ακουστά αυτό? Το λέγατε εσείς παλιά? Το έχουμε διαπιστώσει στην πόλη αυτό. Ναι. Και αυτό που κάνουμε τα 4 τελευταία χρόνια είναι να το αλλάζουμε αυτό, κύριε Παπά. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να μας κατηγορήσουν για πάρα πολλά πράγματα. Αλλά όχι για ατολμία, όχι ότι δεν συγκρουστήκαμε, όχι ότι δεν πήραμε αποφάσεις που είχαν κόστος και όχι ότι δεν ανοίξαμε όλη την ατζέντα των θεμάτων. Καλά, τώρα με τη σύγκρουση αυτό, εσείς συγκρούεστε από ό,τι παρακολουθώ εγώ το Δημοτικό Συμβούλιο, συγκρούεστε και μόνο σας μερικές φορές. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, πολύ φασαρία. Μόνο σας, πολύ φασαρία για το τίποτα. Μήπως έφτασε η ώρα, επειδή παραμένουν και 5-6 μήνες μέχρι τις εκλογές, να ρίξουμε λίγο τους τόνους, να δούμε και κανένα Δημοτικό Συμβούλιο της προκοπής? Τι θέλω να πω με αυτό? Τι θέλω να πω? Είναι εικόνα Δημοτικού Συμβουλίου αυτή? Δεν ξέρω αν είστε εσείς υπεύθυνος ή ο πρόεδρος, ας πούμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να κουβεντιάζετε λίγο πολιτισμένα όλοι. Βοηθήσεις ευκαιρία τώρα. Οι τόνοι άλλοτε είναι χαμηλοί και ήπιοι, άλλοτε είναι πιο έντονοι και υπάρχουν οξύες αντιπαραθέσεις. Γνωρίζετε όμως, κύριε Παπά, γιατί είστε έμπειρος, ότι όσο πλησιάζει κάποιος στις εκλογές, γενικά τις εκλογές, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση και ένας μεγαλύτερος ανταγωνισμός μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος θα φωνάξει περισσότερο? Κάποιες φορές το βλέπουμε και αυτό. Η προσπάθειά μας πράγματι είναι να υπάρχει ένα ήρεμο και πολιτισμένο κλίμα. Κάποιες φορές δεν τα καταφέρνουμε. Κάποιες φορές δεν τα καταφέρνω και εγώ, για να είμαι ειλικρινής. Για εσάς μιλάω τώρα, εσάς έχω εδώ. Άμα είχα τους υπόλοιπους, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις, διεκδικεί και καταφέρνει πράγματα. Λοιπόν, το αφήσαμε το Μαρκόπουλο, δώσατε κάποιες απαντήσεις. Δεν ξέρω αν πείσατε τους ακροατές και τους ανθρώπους. Σε ποιο σημείο έχετε ακόμα? Εγώ δεν έχω, εγώ τα έχω καταλάβει όλα. Άλλωστε, εγώ την άποψή μου την έχω και τη διατυπώνω καθημερινά. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι πώς αισθάνεστε εσείς. Αισθάνεστε καλά και μια χαρά ότι φέρατε την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Την καλύτερη δυνατή. Οπότε τα υπόλοιπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Πάμε λίγο. Μόνιμη συμφωνία
και όχι όπως ακούστηκαν ούτε από τον κύριο Βάμουκα, ούτε ιδιαίτερα από τον κύριο Πολάκη, όλα αυτά τα απαράδεκτα τα οποία είπε χθες από το δικό σου σταθμό. Τι απαράδεκτο είπε? Τα γράψτε κιόλας, ούτε θα τα επαναλάβω, δεν θέλω. Γιατί? Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο κύριος Πολάκης έχει συνηθίσει να πολιτεύεται με θόρυβο, με κραυγές και με ένα τζαμπουκά που νομίζω δεν ταιριάζει σε κανένα. Νομίζω ότι είστε άδικος τώρα για τον κύριο Πολάκη. Εγώ εκτιμώ ότι είναι διεκδικητικός. Όσον αφορά το Δήμο Χανίων, ο Δήμος Χανίων τον κύριο Πολάκη τον είδε μία φορά τα 4 χρόνια. Μήπως δεν τον καλέσατε? Να τον καλέσουμε. Ναι. Ξέρω εγώ. Τα θέματα των Χανίων είναι γνωστά. Ναι. Όπως όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές ή περισσότεροι. Την αντιπολίτευση είναι ο κύριος Πολάκης, να σας κάνει δηλαδή. Γιατί η αντιπολίτευση δεν μπορεί να διεκδικεί. Η αντιπολίτευση να διεκδικήσει για το Δήμο Χανίων. Για οποιοδήποτε, για όλους τους Δήμους. Μάλιστα. Okay. Ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Το έχω σημειώνω. Θα το σημειώσει και ο κύριος Πολάκης προφανώς. Εγώ δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο. Για τον κύριο Πολάκη, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το κομματικό του συμφέρον. Και αν τον ενδιέφερε το καλό των Χανίων, του Δήμου Χανίων, θα μπορούσε να αξιολογήσει αυτό το οποίο έγινε προχθές και όχι να βγει και να πει με τον τρόπο που τα είπε αυτά που έγιναν. Εμείς, και το ανέφερα και προηγουμένως, οφείλουμε να αποδώσουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ήταν ότι πράγματι το 19 έγιναν βήματα με τον κύριο Βάμβουκα και τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος διατηρεί μια άλλη γλώσσα, μια άλλη στάση, χαμηλούς τόνους, αλλά ουσία. Θέλετε να δημιουργήσετε πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με αυτά που λέτε, μεταξύ Πολάκη Σταθάκη? Αυτά είναι δικά σας. Εγώ αποδίδω αυτό το οποίο έχω σε εμπειρία. Τι κάνετε ως τώρα, δήμαρχος. Πολιτική δεν κάνετε εσείς? Πολιτική κάνω αποδίδοντας τα γεγονότα. Ποια γεγονότα? Ο άνθρωπος βγήκε και είπε την άποψή του. Δηλαδή, θα απαγορεύσουμε στους βουλευτές να λένε την άποψή του? Θα απαγορεύσει στον Δήμαρχο να έχει άποψη και να ασκεί κριτική πάνω σε αυτά που ακούγονται? Το ίδιο λέμε. Μα εσείς κάνετε κριτική σε αυτά που είπε ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή, η μισή πόλη εχθές, ας πούμε, μπορεί να τα δε μασκαραλίκια. Και εγώ οφείλω να απαντήσω. Απαντήσατε. Είστε σαφείς. Απλά λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί βάζετε το Σταθάκι στην κουβέντα. Γιατί ήταν μια συγκεκριμένη συμβολή και ένα αντίθετο και ένα άλλο παράδειγμα πώς κάποιος μπορεί να βοηθήσει από τη θέση της αντιπολίτευσης. Επειδή νομίζω λοιπόν ότι σε εκείνη τη συγκέντρωση που λέτε στο γραφείο του Βάμβουκα ήταν και ο Πολάκης, δεν ήταν μόνο ο Σταθάκης. Ήταν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο συγχωρεμένος ο κύριος Μπαλομενάκης, ήταν και η κυρία Βαγιονάκη, αν θυμάμαι καλά. Στη φιέστα εκεί. Δεν ήταν φιέστα αυτό. Αυτό φιέστα ήταν το δικό σας. Ασχέτως κι αν τώρα δεν θα τα χαλάσουμε. Προφανώς σας έχει πει, δεν θα χαθούμε. Προφανώς σας έχει πει ο κύριος Πολάκης. Όχι, όχι, δεν είναι το θέμα, δεν είναι ποιο έχει πει εμένα. Το θέμα είναι ποιος πείθει το χανιώτικο λαό. Τα έγγραφα είναι στη διάθεση. Ή τη χανιώτικη κοινωνία που αρέσκεστε να λέτε αντί για λαό. Χανιώτικη κοινωνία. Τέλεια. Πάμε λίγο στον κήπο, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά παράπονα με το πώς ήρθαμε ως εδώ που ήρθαμε. Δηλαδή που άργησε, έχουμε γράψει και εμείς, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται. Εκτιμάτε ότι θα πάει μακριά αυτή η ιστορία με τα γκαζόν τα οποία σιγά σιγά σαπίζουν, τα λουλούδια τα οποία ξεράθηκαν, σκιά που δεν υπάρχει. Ναι, για τα λουλούδια συγκεκριμένα δεν ξεράθηκαν. Αλλά τι? Κάποιοι τα πήρανε. Αλλά τα λουλούδια. Είναι μια ιστορία. Ελάτε κύριε Συμβατηράκη. Πήρανε τα λουλούδια, τώρα θα μας πείτε. Είναι τώρα εποχή να βάζετε λουλούδια εκεί? Τι είναι, άνοιξη είναι? Πότε θα βάλουμε λουλούδια? Άνοιξη είναι. Τι? Εγώ δεν είμαι, δεν φυτεύω. Απλά... Όχι, το είπα ότι τα πήραν γιατί όντως τα πήραν. Τα κλέψανε δηλαδή, εννοείται. Δηλαδή, μας έκανε τη τρομερή εντύπωση στο Δήμο, αλλά σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Όντως, προκύπτουν θέματα, αλλά τα θέματα αυτά ξέρετε με τι συνδέονται, κύριε Παπά. Με την τεράστια χρήση και παρουσία του κόσμου εκεί. Το βλέπουμε καθημερινά. Εκατοντάδες παιδιά, νέες οικογένειες με τους παππούδες είναι εκεί και απολαμβάνουν τη νέα εικόνα και την νέα όψη που έχει ο Δήμος. Αυτό ο κήπος, αυτό που βλέπαμε, οι οικογένειες να κάθονται στους τραπεζόμπαγκους που έχουμε βάλει ή να κάθονται κάτω στον καζόν και να έχουν το πικνίκ τους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι μια εικόνα την οποία την επιζητούσαμε. Μας αρέσει αυτό. Το πικνίκ, αφού θα κάνετε το Hyde Park, είπατε στο Μαρκόπουλο, τι θα έχουμε δύο πάρκα μεγάλα, πώς αντέξουμε τόσο. Πώς αντέξουμε. Ναι. Ακόμα, τι πικνίκ ακόμα... θα κάνουμε στον κήπο, κήπος είναι η πάρκο τελικά αυτό, για να συνεννοηθούμε. Ποια είναι η διαφορά του κήπου με το πάρκο, γιατί δεν το κατάλαβα ποτέ. Ξέρω εγώ. Πικνίκ στον κήπο, είδατε εσείς κανένα να κάνει πικνίκ ποτέ στον κήπο? Ναι, είδαμε κόσμο, είδαμε νέες οικογένειες να είναι κάτω στον καζόν και να απολαμβάνουν το απόγευμά τους. Ναι. Αυτή λοιπόν η εικόνα είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η εικόνα μέσα στον αστικό ιστό. Και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Ναι. Είπατε τι θα κάνουμε, θα γεμίσουμε πάρκα. Ακόμα και με τα 52 στρέμματα. Ακόμα και με τα 52 στρέμματα. Ναι. Ακόμα και με το κήπο, τα 52 στρέμματα, το ακίνητο της ΑΒΕΑ που θα γίνει και αυτό πάρκο. Πάλι είμαστε πολύ πίσω
στο κομμάτι του πρασίνου σε σχέση με την δόμηση η οποία έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ό,τι και να κερδίσουμε, κύριε Παπά, πάντα θα πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα παρακάτω. Ο κήπος είναι ένα παράδειγμα με τις καθυστερήσεις πράγματι οι οποίες υπήρχαν. Mm-hmm. Όμως το τελικό αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά θετικό. Η σκιά γιατί εξαφανίστηκε από τον κήπο? Μπορείτε να μου λύσετε αυτή την απορία? Η σκιά εξαφανίστηκε. Η σκιά, ναι. Επειδή εγώ έχω και μικρό παιδί και μιλώ με τις μαμάδες, ας πούμε, γύρω-γύρω. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Καταλαβαίνετε. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Το λέει ο κόσμος δηλαδή. Πού πήγε η σκιά, δηλαδή κυκλοφορούν τα πιτσιρίκα με τα αντιλιακά. Υπάρχουν πολλά νέα δέντρα τα οποία έχουν φυτευτεί. Mm. Υπάρχουν πολλά δέντρα τα οποία είναι φιλοβόλα και τώρα θα ανοίξουν για να μπω και στις τεχνικές λεπτομέρειες. Και σε κάθε περίπτωση έχουν απομακρυνθεί, το ξαναλέω, 8 ή 9, αν δεν κάνω λάθος, δέντρα. Αυτά που απομακρύνθηκαν, όπως απομακρύνθηκαν για παράδειγμα δύο μεγάλα πεύκα στις παιδικές χαρές, απομακρύνθηκαν όχι επειδή κάποιος ήθελε να τα κόψει. Απομακρύνθηκαν γιατί είχαν κλίσεις και ήταν επικίνδυνα για πτώση, ιδιαίτερα στην περιοχή που είναι η παιδική χαρά. Μάλιστα. Άρα μην υπερβάλλουμε, ας κάνουμε λίγο υπομονή και ας χαρούμε, εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα όπως το χαίρονται εκατοντάδες παιδιά και οικογένειες καθημερινά. Πάμε λίγο στα έργα και στην ιστορία που γίνεται στο κέντρο της πόλης, που σιγά σιγά έρχεται σε ένα λογαριασμό. Σας κατηγορούν για το χρόνο εκτέλεσης των έργων. Εγώ σας υποστήριξα και από τις εκπομπές με την έννοια ότι τα έργα πρέπει να γίνονται και ας είναι όποτε να είναι. Είχα εκφράσει απλά εγώ αυτή την άποψη, να είμαστε λίγο. Επειδή γνωρίζω τη διαδικασία, επειδή υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει πώς αποφασίζεται ένα έργο, πότε μελετάτε, πότε δημοπρατείτε και πότε έρχεται η ώρα να γίνει και πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν είμαστε για καθυστερήσεις. Και πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Ο ταχύτερο δυνατό τρόπο έχει να κάνει με τις τεχνικές δυσκολίες, με τα πρόβλημα της αρχαιολογίας, έχει να κάνει με τη δυνατότητα του εργολάβου. Και τον εργολάβο, ξέρετε, δεν το διαλέγουμε εμείς. Το διαλέγει μέσα διαδικασία, από ένα διαγωνισμό, διαδικασία. Μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό που είδαμε στη Χατζημιχάλη Γιαννάρη και στη Σκαλίδη, παρά τις δυσκολίες οι οποίες υπήρχαν, είδαμε ότι έτρεξε το έργο. Έτρεξε και έτρεξε πολύ γρήγορα και νομίζω ότι κατά το δυνατόν σεβάστηκε την επιχειρηματικότητα της περιοχής και τα Χριστούγεννα με σιωπηλό τρόπο έγινε μια μικρή παύση εργασιών. Πάντα τα καταστήματα ήταν προσβάσιμα στους πολίτες. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι ολοκληρώνουμε. Έχει μείνει ένα τελευταίο τμήμα τώρα στην Σκαλίδη. Και έχουμε μπει τώρα στο κομμάτι της πλατείας 1866, όπου γίνονται εργασίες για την υπογειοποίηση των μετασχηματιστών. Να πω εδώ, γιατί ρωτάνε πολλοί πολίτες, γιατί δεν βγάζουμε τα καλώδια από την Χατζημιχάλη Γιάννενα. Θα βγουν μετά. Πρέπει μετά πρώτα να γίνουν οι καταστάσεις. Να συνδεθούν και μετά. Εντάξει, αυτά είναι λογικά πράγματα. Και μετά θα κατέβουν. Πάμε για τη Μονή Γωνιάς, γιατί εκεί έχουν σταματήσει οι εργασίες. Μονής Γωνιάς, άλλο ένα έργο, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Να, δεν δουλεύουν όμως. Έργο ρεκόρ, δουλεύουν. Πού, δεν τους βλέπει ο κόσμος. Πότε πάνε. Εκεί, γιατί έχουμε καθυστερήσει, κύριε Παπάκη, μου δίνει την ευκαιρία να το πω, να το καταλάβει ο κόσμος. Κάποιες από τις μελέτες που είχαμε παραλάβει προέβλεπαν απλά αποκατάσταση στα πεζοδρόμια ή διαπλάτηση των πεζοδρομίων. Ναι. Εμείς είπαμε το εξής πάρα πολύ απλό, ότι δεν θα κάνουμε καμία παρέμβαση σε κανένα δρόμο εάν δεν έχουμε υπογειοποιήσει όλα τα δίκτυα ή δεν έχουμε αντικαταστήσει όλα τα δίκτυα. Θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει τη Χατζημιχάλη Γιάνναρη και τη Σκαλίδη, ναι, και να αφήναμε τα καλώδια πάνω. Μα τώρα τι είναι αυτά? Όχι, αυτό προέβλεπαν. Όχι, αυτό προέβλεπαν, όχι, όχι, οι παλαιότερες μελέτες που παραλάβαμε. Συγγνώμη, υπήρχε μελέτη που δεν προέβλεπε υπογειοποίηση? Ασφαλώς και δεν υπήρχε. Πότε έγινε αυτή η μελέτη, το 1970? Όχι, το 2018-19. Είναι δυνατόν τώρα να λέτε δεν είχε υπογειοποίηση? Δηλαδή ασφαλώς και δεν είχε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν έχουμε υπογειοποίηση δικτυών, έχουμε τον εργολάβο το δικό μας, τον εργολάβο του ΔΕΔΙΕ που αναλαμβάνει την υπογειοποίηση των καλωδίων, έχουμε τη ΔΕΙΑΧ, τρεις εργολάβους, χώρια των ΟΤΕ ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά όμως θα κάνουμε, κύριε Παπά, συντονισμένα. Το επόμενο δίμηνο υπογράφουμε δύο συμβάσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για τα πεζοδρόμια θα μου πείτε τώρα? Τα πεζοδρόμια, όχι, αυτή είναι η τρίτη. Και αυτή είναι η τρίτη. Τα 30 οικοδομικά τετράγωνα. Να σας θυμίσω, πότε είχαμε κάνει μια συνέντευξη που κατεβήκαμε από το... Ήταν πριν από ένα χρόνο. Ναι. Τη θυμάστε? Που κατεβήκαμε με τα πόδια και στην αγορά τότε που ήταν... Ναι. Τα πεζοδρόμια είναι έτσι όπως τα αφήσαμε τότε. Στην... Όλη τη Τζανακάκη, νομίζω. Την Τζανακάκη είχαμε κατέβει. Mm-hmm. Κάντε μια βόλτα. Κάντε μια βόλτα να τη δείτε. Στείλτε ένα συνεργείο να περπατήσει λίγο τα πεζοδρόμια.
Κάντε ένα ρεπορτάζ. Για ποιο πράγμα? Κάντε ένα ρεπορτάζ, να δείτε. Μου γράφουν εδώ, μου γράφουν, μου γράφουν εδώ. Για... Όχι, δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα. Άλλο θέλω να σου πω. Όχι, μα να πω και εγώ να ρωτήσω. Δηλαδή τι, θα λέτε μόνο εσείς να ρωτήσω. Πότε θα βάψετε τις διαβάσεις επιτέλους εκεί γύρω-γύρω από την πλατεία δικαστηρίων και παρακάτω? Γιατί δεν έχετε ένα συνεργείο να βάβει μια φορά τη βδομάδα? Θα πάτε, ήμουνα προχτές μπροστά σε ατύχημα, έξω, σε παρολίγον ατύχημα, έξω από το, την παλιά Ρούμελη, εκεί πώς το λένε τώρα, τη Θράκα. Mm-hmm. Πήγε να πατήσει μια γυναίκα. Γλίτωσε το τσακ και του λέει έχει διάβαση. Και κάνει έτσι, άλλος βγάζει το, λέει δεν βλέπω εγώ καμιά διάβαση. Ωραία. Άμα αυτό. Πεζοδρόμια. Ναι. Η εργολαβία 4 εκατομμυρίων. Μετά από την τρίτη, η τρίτη σύμβαση είναι αυτή που μου λέτε, οι άλλες δύο ποιες είναι? Πήγατε στην τρίτη κατευθείαν γι' αυτό. Τα 30 οικοδομικά τετράγωνα που θα αλλάξουν όλα τα πεζοδρόμια στην περιοχή του ΚΤΕΛ, η μεγαλύτερη ανάπλαση της πόλης, 8 εκατομμύρια. Ωραία. Η δεύτερη έχει να κάνει με το ποδηλατοδρόμιο, είναι μια άλλη, ένα άλλο έργο που έχουμε ήδη προσωρινό ανάδοχο. Στα Καφιανά, αφήστε έχουμε το ήδη αυτό. Προσωρινό ανάδοχο. Και η τρίτη αυτή. Έχουμε. Η τρίτη είναι τα 4 εκατομμύρια στα πεζοδρόμια που δυστυχώς πήρε μια αναβολή 2 μηνών καθαρά επειδή υπήρχε ένα θέμα με τον εργολάβο, τον προσωρινό ανάδοχο. Έχουμε άλλα 4 εκατομμύρια, προσέξτε αυτό κύριε Παπά, άλλα 4 εκατομμύρια ασφαλτικά που έχει γίνει ο διαγωνισμός και είμαστε στην υπογραφή της σύμβασης και άλλο μισό εκατομμύριο, ένα 200 με συγχωρείτε, που είναι για να πέσουν τσιμέντο στην αγροτική μας οδοπία. Ωραία. Όλα αυτά λοιπόν, ωραία, ωραία. Το επόμενο διάστημα, όχι το ένα επόμενο χρόνο, το επόμενο διάστημα τα οποία θα έρθουν να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραλαμβάνουν. Όσον αφορά τις διαγραμμίσεις. Το συνεργείο των διαγραμμίσεων έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζόμενων, οι οποίοι έχουν αναλάβει και τα σχολεία, ναι, και έχουν αναλάβει και τις διαγραμμίσεις. Χθες το πρωί ξεκινήσανε ξανά, και κάποιοι θα το είδανε, ξανά το κομμάτι να φρεσκάρουν τις διαβάσεις μέσα στην πόλη. Είναι όμως συγκεκριμένο το προσωπικό, κύριε Παπά, και δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτόματα όλες τις ανάγκες. Τρέχουμε να προλάβουμε να καλύψουμε. Μου γράφουν εδώ οι ακροατές μας για τις, για τις ράμπες, οι οποίες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Νομίζω αυτό λίγο πρέπει να. Συγχαρητήρια, Μιχάλη Γιάνναρ και Σκαλιδί. Γενικώς, επίκει σε αυτές τις περιοχές που γίνονται αναπλάσεις. Επειδή είδα διάφορες δημόσιες αναφορές, να πω ότι εκεί που δεν, έχει ολοκληρωθεί, που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, προφανώς υπάρχει ακόμα ζήτημα. Όταν θα ολοκληρωθεί και θα ασφαλτοστρωθεί, θα έρθουν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με τις ράμπες και θα λειτουργούν καλύτερα. Πάντως, κύριε Παπά, δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και τα βήματα τα οποία γίνονται. Δηλαδή, τα πεζοδρόμια έτσι όπως έχουν διαπλατενθεί στη Κατσιμιχάλη Γιάνναρη και στη Σκαλίδη, και ιδιαίτερα όταν θα φύγουν και οι πυλώνες στις ΔΕΗ, νομίζω ότι δίνουν μια άλλη ευκολία κίνηση στην πόλη. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Βήματα σημαντικά. Απλά κύριε Σημαντηράκη, και το έχετε καταλάβει, γνωρίζω ότι έχετε καταλάβει, και θέλω να πω για τις χαμένες θέσεις πάρκινγκ. Είναι τόσο πολλές οι θέσεις που χάνονται, οι οποίες δεν αναπληρώνονται. Τι εννοώ? Είχαμε τα κολονάκια. Δεν είχε μείνει τίποτα και πουθενά, σωστά, με τα κολονάκια. Καλύπτανε και αυτά. Καλύψανε μια... και αυτά. Έχω εδώ μηνύματα που έρχονται από τους, από τους ακροατές. Ποιος μπορεί, που κύριε λένε, Παπά, όχι, ακούστε, ποιος ακούστε, μπορεί, ακούστε, κύριε Παπά, ακούστε, να κάνει ανάπλαση στα πεζοδρόμια, ειδικά στα κεντρικά σημεία της πόλης, και να αποφασίσει ότι δεν θα δώσει το απαραίτητο πλάτος? Θα πάμε να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη, στη Σκαλίδη, και θα τα αφήσουμε μισό μέτρο? Το είπε κανείς αυτό? Ωραία. Από τη στιγμή που δεν θα μείνει το πεζοδρόμιο μισό μέτρο και θα πάει στο νόμιμο 1,80-2,20+, σημαίνει αυτόματα ότι δεν χωράνε και στις δύο μεριές αυτοκίνητο. Αυτό γίνεται σε πάρα πολλά σημεία. Και εκεί πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Τα κάγκελα, γιατί τα κόψατε πεζοδρόμια? Για τα κάγκελα, γιατί τα κόψατε από τη... Γιατί δεν μας αρέσουν τα κάγκελα. Και θεωρούμε ότι ούτε η εικόνα τους, ούτε η λειτουργία τους εξυπηρετούσε σε κάτι. Είναι δικιά σας απόφαση αυτή. Δηλαδή δεν ήταν από κάποια υπηρεσία, ξέρω εγώ, βάλτο, βγάλτο και τέτοια. Εντάξει, υπήρχαν και νομικά θέματα με την παρουσία στα κάγκελα, αλλά κυρίως το θεωρούμε ότι όπως από την αρχή είχαμε βγάλει τα κάγκελα στην πλατεία δικαστηρίων, ναι, δεν θεωρούμε ότι μια πόλη ή ένας πολίτης. Ούτε εγώ το θεωρώ. Εγώ ρωτάω τώρα. Σταματάει. Εντάξει. Επειδή είναι ένα κάγκελο. Άμα κάποιος να περάσει το κάγκελο, θα το περάσει. Από εκεί και πέρα το κάγκελο έχει ένα και συμβολισμό αρνητικό, αλλά και καμία πρακτική λειτουργία δεν έχει. Με την αγορά πού βρισκόμαστε? Την αγορά προχωράμε. Προχωρούν ερωτήσεις ακροατών. Ναι, απαντήστε βέβαια. γρήγορα, γιατί προχωρούν έχω πάρα πολλά. Διαδικασίες. Το κομμάτι που βρήκαμε τα νέα δεδομένα, τα αρχαιολογικά, επικαιροποιεί τη στατική μελέτη, φεύγει στο ΚΑΣ.
Προς το παρόν εκτελούνται και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες στην τυχοποιία και προχωρούν. Πλατεία Κολοκοτρώνη, πριν 3 χρόνια υπόγραψε με τον εργολάβο, είπατε ότι είναι έτοιμη σε 8 μήνες ακόμα. Είναι ο ίδιος ο εργολάβος που έχει τον κήπο. Ωραίο. Και, και στην πλατεία και στην οδό Χάου πάλι είναι ο ίδιος. Ο ίδιος είναι. Πότε θα ξεμπερδέψουμε εκεί? Το παλεύουμε. Το 2050. Συζητάμε εντόνως. Ναι. Προσπαθούμε να, στο πλαίσιο του νόμου. Ναι, δηλαδή τώρα όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι εδώ που ρωτάνε. Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι έχω εδώ μηνύματα, δεκάδες μηνύματα από ακροατές. Να πω στους ακροατές ότι δεν επιλέγω εγώ τους εργολάβους. Δεν μπορείτε. Καλώς, να κάνετε, κακώς δεν τους επιλέγω. Ναι, δεν μπορείτε λίγο η διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εδώ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δεν έχω τίποτα και με τον άνθρωπο και δεν ξέρω ποιος είναι. Με τον κήπο και με τα έργα αυτά είχε βγει μια νομοθεσία που λόγω COVID, ενεργειακού πολέμου κτλ. Όταν ζητούσαν παράταση 6 μηνών, είτε ήθελες είτε δεν ήθελες, την έδινες. Αυτό έγινε. Η παράταση δηλαδή του κήπου δεν ρωτήσαν την υπηρεσία, κάνει να πάρω την παράταση. Τη ζήτησε και βάσει νόμου την πήρε. Μάλιστα. Το ίδιο έχει συμβεί και στις 2 υπόλοιπες. Πλατείες μικρότερες βέβαια. Πολύ ωραία. Για τις θέσεις πάρκινγκ με τα αυτοκίνητα μου λένε μέσα στην πόλη, όχι πιθανότατα στο κέντρο, που δεν απομακρύνεται κάτι χάρχαλα, μου λένε εδώ συγκεκριμένα. Έχουν απομακρύνει εκατοντάδες αυτοκίνητα και μάλιστα με πάρα πολύ γκρίνια από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θεωρούν αυτονόητο ότι ακόμα και αν είναι ακινητοποιημένο το ακίνητο, χώρο σου ανήκει. Και να το βλέπουν, ας πούμε, ναι. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά από την αρμόδια υπηρεσία. Προφανώς αυτή συνεχίζεται και στα υπόλοιπα. Για την υπηρεσία Πρασίνου, ότι δεν τα κλαδεύουν τα δέντρα, τα μακελεύουν. Απαντήστε. Από ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Θυμάστε τον πλάτανο στις Πλατζιά? Ναι, δεν θυμάμαι. Όταν είχε κλαδευτεί. Ναι. Θυμάστε τι είχατε γράψει. Συγγνώμη. Ναι. Τι είχατε πει. Ναι, τι είχε είπα. Ακουστεί, ναι, δημόσια. Ναι, είπα εγώ πολλά. Ωραία. Πολλά. Ότι μετά από 6 μήνες. Επανήλθε και με μία έτσι επανήλθε το δέντρο και είναι όλα καλά. Δεν είναι ένα μήνυμα. Ανακταχτά χρονικά διαστήματα. Εγώ γεωπόνος δεν είμαι, αλλά αναγκαστικά μαθαίνω και από αυτά. Ανακταχτά χρονικά διαστήματα, ανά κάποια χρόνια, χρειάζεται ένα βαρύ κλάδεμα, όπως το λένε οι γεωπόνοι. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κόβουμε το δέντρο. Όπως έχουμε φυτεύσει τόσα δέντρα, όπως έχουμε απομακρύνει τις κορμοτομές από το κέντρο της πόλης και όλα αυτά τα οποία γίνονται, αλλά που δυστυχώς δεν μπορούν να πείσουν. Οδός Δικτύνης. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια εδώ και 30 χρόνια. Σε πάρα πολλά σημεία δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, αλλά προστίθεται πεζοδρόμια και με την εργολαβία των 4 εκατομμυρίων που σας είπα θα αποκατασταθούν. Υπάρχουν περιπτώσεις, κύριε Παπά, και ιδιαίτερα σε περιοχές έξω από το κέντρο, όπου δεν έχουμε πράξη εφαρμογής και άρα δεν μπορούμε να κάνουμε, από τον νόμο δεν μπορούμε να κάνουμε πεζοδρόμια. Εάν δηλαδή δεν έχουμε οριοθετήσει που φτάνει η ιδιοκτησία του καθενός και που είναι ο δρόμος, δεν μπορεί να παραβάλει πεζοδρόμιο. Αυτονόητο είναι. Προχωράμε όμως στο κομμάτι των πεζοδρομίων και θα δουν τα συνεργεία οι πολίτες στις επόμενες εβδομάδες. Ο δρόμος που ανεβαίνει από τα δικαστήρια πάνω από την Παναστασίου. Όχι αυτός, ο άλλος που ανεβαίνει προς το Πέτρου και Παύλου που γράφουν εδώ, πρέπει να είναι ο πιο άθλιος δρόμος της πόλης χωρίς πεζοδρόμια. Δεν ξέρω, Μάνου, τι λένε αυτοί, πώς τη λένε. Είναι πολλοί δρόμοι τώρα εκεί, ποιο είναι αυτό που είναι ακριβώς παραπλεύρος. Δεν γνωρίζω τώρα ποιο λέτε. Εντάξει, με ένα δρόμο που γράφουν εδώ, δεν θυμούνται, δεν. Ξέρω εγώ, Μάνου μάλλον. Τέλος πάντων, όποια και αν είναι, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά εγώ χαίρομαι για το εξής. Εγώ το πήγα στην καθημερινότητα, εγώ γιατί τώρα τα είπαμε στην αρχή. Εγώ θέλω να δουν οι πολίτες και στο κομμάτι της καθαριότητας τι έχει γίνει και αν η πόλη μας είναι πιο καθαρή σε σχέση με το παρελθόν. Να δουν στο κομμάτι της συναλλαγής και της επαφής που έχουν με τις υπηρεσίες. Πώς δηλαδή μέσα από την ψηφιοποίηση του Δήμου πλέον δεν υπάρχουν ουρές ούτε στην οικονομική υπηρεσία ούτε πουθενά. Να δουν πώς ανταποκρινόμαστε στα καθημερινά αιτήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των σχολείων, τις παρεμβάσεις που γίνονται στο σχολείο, στις παιδικές χαρές που παρά τα προβλήματα συνεχώς συντηρούνται σε πολύ καλύτερο βαθμό και προσθέτονται καινούργιες. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορούμε να τις καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Το σίγουρο είναι όμως ότι η αποδοτικότητα του Δήμου, η όρεξη που έχουν και οι εργαζόμενοι οι ίδιοι, νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο και οφείλω να τους ευχαριστήσω για αυτή την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε. Όχι τους αιρετούς και υπηρεσιακούς. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μάλιστα. Ιδιαίτερα στα κρίσιμα κομμάτια. Πότε έχετε Δημοτικό Συμβουλίο? Αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε. Λογικά
την, ή τη Δευτέρα ή την επόμενη Τετάρτη. Μάλιστα. Θα μπει θέμα Μαρκόπουλο. Ασφαλώς. Θα μπει. Και εκεί θα παρουσιάσετε όλο το κλείνω όπως το αρχίσαμε με Μαρκόπουλο. Βεβαίως. Εκτιμάτε ότι θα περάσει όλο αυτό χωρίς αντιδράσεις? Προφανώς και θα υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν φωνές που θα ήθελαν δωρεάν να το αποκτήσει ο Δήμος. Το καταλαβαίνω σαν αίτημα. Δεν θα μπορούσε ποτέ βέβαια να συμβεί. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, κύριε Παπά, μπορεί να φωνάζουμε, μπορεί να αντιδρούμε, μπορούμε να τσακωνόμαστε. Στο τέλος της ημέρας εξυπηρετούμε το συμφέρον της χανιώτικης κοινωνίας. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και ειλικρινά σας λέω, τα τέσσερα αυτά σχεδόν χρόνια που είμαι δήμαρχος, αυτό το οποίο έγινε το Σάββατο, βαφτίστε το όπως θέλετε, στο μυαλό μου τουλάχιστον θα είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα που έχουμε ως δημοτική αρχή. Θα είμαι περήφανος και κυρίως θα αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι ουσιαστικό για τον τόπο μου. Ήταν ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Σημανδυράκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ήρεμα πήγαμε σήμερα. Ναι, μια χαρά πήγαμε. Μια χαρά. Μπορούμε να τσακωθούμε κατηδίαν αν θέλετε. Αν σας λείπει κάτι, why not. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριο. Αγαπητές μου, αγαπητοί μου, θα τα ξαναπούμε αύριο. Έχω δελτίο ειδήσεων. Κυρία Παπακοσταντίνου, σε όλο καριέρα. Εμείς αύριο το πρωί 7 εδώ. Ευχαριστώ, γεια σας.